Στο σημείο αυτό, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικώς με την κυρία Έλσα Μπάρτα, κλινική ψυχολόγο και αναλύτρια εφαρμοσμένης συμπεριφοράς. Κυρία Μπάρτα, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πασχαλίδη. Δεύτερη φάση, λοιπόν, των αυστηρών μέτρων για των προληπτικών μέτρων όσον αφορά την πανδημία του COVID-19. Εδώ η περιοχή μας, η Ροδόπη, βρίσκεται στο κόκκινο με αυξημένα κρούσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και σας καλέσαμε σήμερα για να συζητήσουμε όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις του δεύτερου αυτού κύματος της πανδημίας και στον γενικότερο πληθυσμό, αλλά ειδικότερα στους νέους. Σίγουρα υπάρχει κάποια ψυχική εξάντληση, γιατί μιλάμε για το δεύτερο κύμα πανδημίας και βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αρκετά πρόβλεπτο όλο αυτό, καθώς από τη μια μέρα στην άλλη περιοχές οι οποίες δεν ήταν σε άλλη ζώνη ξαφνικά μπήκαν στην κατάσταση η οποία βρίσκονται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ακόμα πιο πολύ μας δοκιμάζει τις αδοχές μας, διότι έχουμε ήδη προσπαθήσει, ίσως εξαιτίας των μεταφορών, μια σχετικής χαλάρωσης, φτάσαμε ξανά στο δεύτερο κύμα, αλλά αυτό είναι παγκόσμιο, δηλαδή σε πάρα πολλές χώρες, παρότι είχαν ισορροπήσει, βλέπουμε ότι ξανά επανήλθε όλο αυτό. Οπότε θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν είμαστε σε μια γυάλα, αυτό μας αφορά όλους σε παγκόσμιο επίπεδο. Σαφώς το αίσθημα της θλίψης, του άγχους και του φόβου της επόμενης μέρας είναι κυρίαρχο και ιδιαίτερα θα έλεγα για τους νέους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μελαγχολεί πιο εύκολα δεν σκέφτεται και τόσο τις επιπτώσεις των πράξεών του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εάν νιώσουμε ότι έχει φύγει ο έλεγχος από εμάς, πολύ πιθανό να μην βάλουμε τη λογική μπροστά, γιατί ουσιαστικά το πρόβλημα είναι εκεί, υπάρχει. Σαφώς αυτό συνεπάγεται κάποιες απώλειες, αλλά όσο πιο γρήγορα αποδεχτούμε αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο εύκολα θα το ξεπεράσουμε. Μάλιστα, κυρία Μπάρτα, πώς κρίνεται το γεγονός ότι οι νέοι αντέδρασαν λίγο διαφορετικά όσον αφορά τα μέτρα προστασίας και είδαμε τα αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος των κρουσμάτων των οποίων έχουμε στα χέρια μας σε καθημερινή βάση είναι η ηλικία των 30 ετών. Γιατί υπάρχει η αντίδραση αυτή όσον αφορά τη λήψη των μέτρων? Θεωρώ ότι παρότι έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι λοιμοξιολόγοι, οι οποίοι μας ενημερώνουν πάντα, έχουμε μια συνεχή ενημέρωση, θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα είναι στη φύση της νέας ηλικίας το να παίρνουν μεγαλύτερα ρίσκα όσο αφορά την λήψη αποφάσεων. Πέρα από αυτό, έχουμε και το φαινόμενο του Optimal Arousal Theory, το οποίο ουσιαστικά τι μας λέει, ότι όταν στερούμαστε κάτι, το επιθυμούμε πιο πολύ. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος στερήθηκε στην καραντίνα την κοινωνική αλληλεπίδραση, κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερη απώλεια, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, ίσως να το αναζήτησαν περισσότερο την περίοδο που ήμασταν πιο χαλαροί το καλοκαίρι. Αλλά είναι και συνθήκες εργασίας, είναι πάρα πολλά. Γιατί μιλάμε για ηλικίες οι οποίες είναι ηλικίες ενεργές όσο αφορά την εργασία, αναγκαστικά μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή. Από την άλλη, οι νεότερες ηλικίες ίσως είναι πιθανό να έχουν αυτή την αίσθηση ότι αισθάνονται πιο άτρωτοι, οπότε οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πιο ήπιες. Δηλαδή να είναι ασυμπτωματικοί για παράδειγμα ή να μην νοσήσουν όσο βαριά θα νοσήσει ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας. Είδαμε όμως, όπως μας τόνισαν και οι ειδικοί επιστήμονες, οι λοιμοξιολόγοι, ότι ο ιός δεν κάνει κάποια διάκριση και πολλές φορές εκκλείσει με το αποτέλεσμα. Οπότε αυτό αφορά την ατομική ευθύνη, αλλά γιατί όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε και είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα ψέμα ή ότι θα περάσει. Βλέπουμε ότι μας αφορά όλους και ο καθένας έχει
είναι υπεύθυνος. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι νεότερες ηλικίες είναι ότι η συμπεριφορά η δικιά τους επηρεάζει το τι θα συμβεί και σε ανθρώπους που είναι σε πιο ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή μπορεί να νοσήσουν πιο βαριά. Αυτό είναι περισσότερο και παρότι υπάρχει άγχος και φόβος σε όλους, ίσως θεωρούν οι νέες ηλικίες ότι είναι και λίγο, πώς να το πω, δηλαδή στην Ελλάδα ειδικά θεωρώ ότι αυτές οι δημιουργικές ηλικίες έχουν ζήσει δύσκολες καταστάσεις. Είναι σχετικά άδικο, για να είμαι ειλικρινής, το ότι το βιώνουν όλο αυτό σε παραγωγική ηλικία, όλες οι δυσκολίες. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα, όσο πιο γρήγορα την αποδεχτούμε, τόσο πιο εύκολα θα πειθαρχήσουμε και μπορούμε να το ξεπεράσουμε, εφόσον πειθαρχήσουμε και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους πιο μεγάλους σε ηλικία. Γιατί μια συμπεριφορά η οποία είναι παρορμητική, αργότερα μπορεί να αποβεί μοιραία και ανθρώπους που αγαπάμε πραγματικά. Και να το κάνουμε για εμάς, να το κάνουμε για τους διπλανούς μας. Ως μια ανεπιτολή πράξη. Το να προσέχουμε και να κρατούμε τους κανόνες. Πολύ σωστά. Κυρία Μπάρδα, έχοντας επέλθει στην καθημερινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο lockdown και την κατάσταση της καραντίνας, πώς είναι η ψυχολογία σε αυτήν τη φάση των ανθρώπων? Γιατί βλέπουμε επιχειρήσεις κλείνουν, πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά, ο κόσμος δυσκολεύεται, χάνει τις δουλειές του, υπάρχει και ο εγκλεισμός και οι απαγορεύσεις, αναμένουμε βέβαια και τα αυστηρότερα μέτρα. Πώς ενεργεί όλο αυτό στην ψυχολογία των ανθρώπων? Σαφώς και οι επιπτώσεις είναι αρνητικές στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, καθώς οι παράπλευρες απώλειες της πανδημίας, όπως το οικονομικό που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, επιδράει πάρα πολύ αρνητικά, θα έλεγα. Και εδώ θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχουμε συζητήσει σε παλαιότερες συζητήσεις μας, να τονιστεί δηλαδή η ψυχική ανθεκτικότητα. Όσο πιο ψυχικά ανθεκτικός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο υψηλό το νοσοποιητικό του, τόσο πιο πολύ αυξάνει τις πιθανότητες να μην τον πάρει από κάτω. Είτε αφορά το θέμα της δουλειάς, του επαγγέλματος, και να σκεφτεί λύσεις, να σκεφτεί πώς εναλλακτικά πώς μπορεί να συμπεριφερθεί, να προσαρμοστεί στην κατάσταση, στα νέα δεδομένα που εδώ και τώρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το βασικότερο, το να μπορεί να προσαρμοστεί και να, έτσι ώστε να το αντιμετωπίσει με λιγότερες απώλειες. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υποστεί απώλεια οικονομική στο επαγγελματικό κομμάτι, εάν αφήσει αυτό να το κυριαρχήσει επάνω του, η στεναχώρια, τότε σίγουρα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, θα οδηγηθεί στην απραξία. Συνεπώς πρέπει να κρατάμε γερά, με πάρα πολύ ψηλό ηθικό, να κρατάμε λίγο το θετικό μέσα μας όσο μπορούμε και να προσπαθούμε και το κάθε μέρα να βλέπουμε να περνάει θετικά προς το καλύτερο. Και θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να το ξεπεράσουμε, το αποδείξαμε άλλωστε ότι μπορούμε. Είναι μια ακόμα δοκιμασία, ακόμα πιο δύσκολο πλέον, καθώς οι αντοχές έχουν αρχίσει να μειώνονται. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε και το έχουμε αποδείξει εμείς ως Ελλάδα. Απλά το μυστικό θεωρώ ότι εδώ είναι ότι είναι απρόβλεπτη, όλη αυτή η κατάσταση είναι πολύ απρόβλεπτη. Οπότε ο καθένας το να θεωρεί ότι είναι άτρωτος και μπορεί να συμπεριφέρεται όπως πριν, δεν θεωρώ ότι κάνει καλό, όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά και στους υπόλοιπους. Αυτό. Κυρία Μπάρδα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες συμβουλές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μετέπειτα η κατάσταση και θα ξανασυζητήσουμε σημαντικά θέματα που αφορούν την ψυχολογία και την καθημερινότητα των ανθρώπων, όσον αφορά βέβαια την πανδημία του COVID και τις παράπλευρες απώλειες που έχει δημιουργήσει αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πασχαλίδου, για την τιμή που μου κάνατε να βοηθάω και εγώ, βάζοντας έτσι το κομμάτι από τη δική μου πλευρά της ψυχολογίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.